την καλησπέρα μου. Σας ευχαριστώ θερμά, είναι ιδιαίτερη τιμή. Θα εστιάσουμε λίγο στο σταθμό στη Φινοκαλιά, σωστά. Σε κάποιες δράσεις έχουμε και μια εκδήλωση 30 χρόνων. Ναι, η οποία είναι τον Ιούνιο όμως. Είναι τον Ιούνιο, ωστόσο μπορούμε να πούμε πράγματα, μπορούμε λίγο να τη διαφημίσουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτή την εκδήλωση, με φόντο μία λειτουργία και με φόντο κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πρέπει να τις μάθει ο κόσμος. Ωραία, σας ευχαριστώ καταρχάς που μπορώ να σας ενημερώσω για το τι κάνουμε στο σταθμό μας. Ο σταθμός, όπως λέτε, λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, από το 1993, και γι' αυτό ανοίγουμε τις πόρτες και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Στις 16 Ιουνίου θα γίνει μια εσπερίδα ουσιαστικά, περίπου 2 ή 3 ώρες, που θα έρθουν ακαδημαϊκοί από τη Φιλανδία και από την Γερμανία, αλλά και από την Ελλάδα προφανώς, για να παρουσιάσουν το ενδιαφέρον του θέματος ουσιαστικά. Ο σταθμός, τα 37 χρόνια λειτουργίας του, έχει καταφέρει να βάλει στίγμα πάνω στην Κρήτη και να δημιουργήσει ουσιαστικά αναφορά, να γίνει αναφορά, σταθμός αναφοράς για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει βάλει την Κρήτη στον επιστημονικό χάρτη. Ακριβώς, όπως τα λέτε, καλύτερα από μένα, ναι. Έχει βάλει την Κρήτη στον επιστημονικό χάρτη και τόσο σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όσο και σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν τρέξει στο σταθμό. Κάθε χρόνο έρχονται επισκέπτες, ερευνητές από όλη την Ευρώπη και πολλές φορές και από την Αμερική. Για να... Τι σημαίνει αυτό, σας διακόπτω και ζητάω συγγνώμη. Είναι μια αντίστροφη κατεύθυνση του brain drain. Ακριβώς, ναι. Φεύγουν κάποιοι Έλληνες επιστήμονες, αλλά φέρνουμε... Φέρνουμε επιστήμονες, ναι, οι οποίοι ξέροντας την εξαιρετική τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο σταθμός και που δέχεται αέριες μάζες από όλες τις περιοχές, σωστά, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μελετήσουμε πολλά φαινόμενα σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον, έρχονται και φέρνουν τεχνογνωσία συμπληρωματική με αυτή που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης για να κάνουν τις μελέτες τους εδώ πέρα. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται και στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Κάτι αντίστοιχο ακριβώς, σε διαφορετική θεματική. Σε διαφορετική θεματική. Οπότε δίνουμε πρόσβαση σε ερευνητές του εξωτερικού, οι οποίοι έρχονται, μας επισκέπτονται. Και ταυτόχρονα οι δικοί μας οι ερευνητές, ναι, οι οποίοι εκπαιδεύονται ουσιαστικά στο σταθμό, μεταπτυχιακοί και υποψήφοι διδάκτορες, αλλά και μεταδιδάκτορες, έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τις νέες τεχνικές που μας φέρνουν, να τους εξηγήσουν τις τεχνικές τις δικές μας προς το εξωτερικό. Κάνουν επίσης και τις διασυνδέσεις τους, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα στο μέλλον και επίσης να βγουν και στο εξωτερικό ή να αποκτήσουν την εμπειρία του εξωτερικού εκεί πέρα. Οπότε έχουμε στην πραγματικότητα μια αλληλεπίδραση, η οποία κρατάει όμως τους Έλληνες στον τόπο τους. Πολύ σημαντικό. Η θεματική της κλιματικής αλλαγής, ποια η θέση της στην έρευνα, στις μελέτες και στα προγράμματά σας? Κοιτάξτε... Πώς μου τη φέρατε την ερώτηση, λοιπόν. Ξέρουμε ότι η Κρήτη βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη κλιματικά, γιατί είναι ακριβώς το πέρασμα μεταξύ των τροπικών περιοχών και των μέσων γεωγραφικών πλατών. Και λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας ουσιαστικά στην περιοχή μας, αποκτάμε όλο και περισσότερο ένα κλίμα τροπικό από ότι ένα κλίμα ευρωπαϊκό, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή είναι θερμότερη η περιοχή. Περιμένουμε εξέλιξη των συμπερασμάτων μέσα από τις μετρήσεις σας στο επόμενο διάστημα. Ωραία, αυτή ήταν πιο... Ήταν to the point αυτή η κλιματική αλλαγή, από πού να την πιάσει και πού να την αφήσει. Εμείς μετράμε, έχουμε τη μεγαλύτερη χρονοσυρά μετρήσεων θερμοκηπιακών αερίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε 20 χρόνια μετρήσεις διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου, που δείχνουν την αυξητική τάση των θερμοκηπιακών αερίων, δηλαδή, ναι, θέρμανση του πλανήτη μας. Ταυτόχρονα έχουμε και μια τεράστια χρονοσυρά αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή, τα οποία αιωρούμενα σωματιδία λειτουργούν ανάποδα. Ψύχουν ουσιαστικά ψύχνουν τον πλανήτη μας. Ναι. Οπότε τοπικά έχουμε από τη μια μεριά αύξηση της θέρμανσης, από την άλλη μεριά παρατηρούμε με τις μετρήσεις αυτές τις μακροχρόνιες στο σταθμό ότι έχουμε μια μείωση των σωματιδίων αυτών. Οπότε, ειδικά των ανθρωπογενών σωματιδίων, όπως λέμε τα θεϊκά σωματίδια, που προέρχονται από καύσεις και κυρίως ανθρωπογενής προέλευσης καύσης. Οπότε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τελικά ο παράγοντας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θα μείωνε την αύξηση της θερμοκρασίας, ναι, που είναι τα σωματίδια, ναι, μειώνεται. Που σημαίνει ότι θα βγούμε ακόμα χειρότερες και πιο ζεστές μέρες στο μέλλον. Χτυπούν την πόρτα σας τοπικοί φορείς? για να τους ενημερώσετε και κατ' επέκταση αυτοί να προχωρήσουν στην εκπόνηση μελετών και δράσεων για να βρούμε λύσεις στα θέματα που μας απασχολούν. Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ναι. με τον τομέα ουσιαστικά περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Ξυλούρη. Στη συνεχή συνεργασία, όπως ξέρετε η Περιφέρεια επιπλέον έχει αναπτύξει στη συνεργασία με εμάς και με το Πολυτεχνείο Κρήτης το δίκτυο Σχεδία που είναι για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οπότε υπάρχει και παρακολούθηση του τι συμβαίνει σε όλη την Κρήτη. Ναι. Και αυτή η πληροφορία θα βγει προς τον κόσμο πολύ σύντομα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ναι. Είμαστε σε συνεχή συζήτηση με τους τοπικούς φορείς. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ επίσης και ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, ο οποίος έχει επίσης και να αναπτύσσει και όσο περισσότερο μπορεί ένα περιβαλλοντικό προφίλ για τον Δήμο, το οποίο είναι καλό και για τον τουρισμό μας, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκεί. Πόσο σημαντική είναι η σύνδεση της κοινωνίας με το επιστημονικό προσωπικό σας? Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να πω ότι έμεση απάντηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει εκπαιδευτικά προγράμματα. Μέσω ενός προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ, το ΕΔΟΥΦΟΡ κλίμα, μαθαίνοντας και διδάσκοντας την κλιματική αλλαγή, φέτος έχουμε φέρει περίπου 25 σχολεία από όλη την Κρήτη στο σταθμό και στο κοντινό σχολείο που είναι στο Νοφαλιά και έχουμε δημιουργήσει, παρουσιάζουμε πειράματα ουσιαστικά φυσικών επιστημών, απλά πειράματα φυσικών επιστημών. Για να τα καταλάβουν τα παιδιά. Για να καταλάβουν γιατί συμβαίνει η κλιματική αλλαγή, να το νιώσουν δηλαδή. Και προφανώς τους συζητάμε και κάποιες πιθανές λύσεις. Μετά επισκέφτονται το σταθμό ναι. Και αυτή η επίσκεψη στο σταθμό τους δείχνει πλέον πώς από το απλό πείραμα μπορείς να πας στην σοβαρή επιστήμη, όπως τα λέγαμε. Να απευθύνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο. Ναι, στις 17 του Ιουνίου, την επόμενη μέρα δηλαδή μετά από τις παρουσιάσεις που θα έχουμε στον Άγιο Νικόλαο, θα έχουμε ανοιχτές πόρτες στο σταθμό, όπου θα μπορούν και τα σχολεία και οι άνθρωποι, οι γονείς με τα παιδιά τους που δεν μπόρεσαν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο συνεχίζει και τρέχει, να έρθουν σε επαφή μαζί μας και προφανώς να έρθουν να επισκεφτούν το σταθμό, ανοιχτές πόρτες. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε και ένα γύρισμα. Να βρεθούμε, να μας φιλοξενήσετε, να μας ξεναγήσετε και να πούμε και περισσότερα μέσα από πλάνα, δηλώσεις. Ευχαρίστως, μέσα από την εκπομπή μας. Χαρά μας θα είναι. Είναι ιδιαίτερη τιμή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κανακίδου, και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.